Νικόλα μου, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε αυτόν τον υπέροχο παράδεισο πλέον για σένα. Το σπίτι μου πλέον βασικά, γιατί θα σου πω ότι είναι το δεύτερο μου σπίτι, είναι το σπίτι μου πιστή μου, περνώ πάνω από το 8 ώρων εδώ. Να σας καλωσορίσω στο φυτοπωλείο Concept Store του Νικόλα Ιωαννίδη. Χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί ξέρω ότι είσαι χαρούμενη για τις δικές μου τις χαρές και η άβρα σου είναι πάντα πάρα πολύ θετική. Ευχαριστώ, γι' αυτό ήρθε να γίνουμε δύο τελείς αύριες δάμε. Θέλω να μου πεις τι concept έχει ως φιλοσοφία το συγκεκριμένο μαγαζί. Κοίτα, όπως όλοι όσοι με ακολουθούν στο Instagram έχουν προσέξει ότι το τελευταίο διάστημα έχω κάνει το σπίτι μου ζούγκλα. Υπήρχε λόγος, τα παπαγαλάκια μου, έχουμε και παπαγαλάκια, ο Φύτος και η Πόλα. Υπήρχε λόγος, γιατί έκανα ένα σεμινάριο, οπότε έπιανα όσο πιο πολλά φυτά μπορούσα, γιατί ήθελα να δω πώς αντιδρούν, να ξέρω τι χρειάζονται, ούτως ώστε όταν είχα πάρει την αποφάση να ανοίξω το φυτοπωλείο, να ξέρω να πω του πελάτη το σωστό, τη σωστή διαδικασία μου πρέπει να κάνω με το φυτό του, γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν είναι η δουλειά μου. Απλά είμαι χαρούμενος ότι το χόμπι μου κατάφερα να το κάνω μικρό επάγγελμα, να το πω. Ο σκοπός μου είναι να νιώθει ο άλλος οικία, να νιώθει σαν το σπίτι του. Εγώ από το πρώτο κιόλας λεπτό που μπήκα με το δεξί, γιατί πρώτη φορά έρχομαι εδώ, έχω δει πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα. Νομίζω δεν είναι μόνο ότι πωλείς φυτά, έτσι. Ακριβώς. Εδώ φιλοξενούμε και καινούργιους καλλιτέχνες. Καινούργιους καλλιτέχνους που έχουν ένα βήμα να δείξουν τη δουλειά τους. Πάντως, να σου πω ότι είσαι και δεξιοτέχνης τα ονόματα, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο που βγάλες Φύτο και Πόλα τους παπαγάλους. Πανέξυπνο. Ξέρεις, ήταν μια follower μου που το σκεφτήκε. Λέει μου, Νικόλα μου, αφού έχεις το Φύτο, τώρα έρθει η Πόλα από το φυτοπωλείο. Να μου πεις ποια ήταν η πρώτη celebrity πελάτησα που πάτησε με το δεξί το πόδι της εδώ και ποια μια έτσι εντός εισαγωγικών κοινή θνητή πελάτησα. Κοίτα, η πρώτη, αν μπορώ να το πω, επώνυμη φίλη celebrity που ήταν η Κλέλια μαζί με τον Πέτρον της, όπου ήρθαν να με στηρίξουν από την πρώτη στιγμή. Μετά η Καλία μου, η οποία και μάλιστα δεν δέχτηκε ούτε να τις κάνουμε έκπτωση, γιατί ήταν για το καλό. Και η πρώτη γουρλού μου πελάτησα ήταν η γειτόνισσα μου από την ημέρα που ήρθε το φορτηγό να ξεφορτώσει το στόκ, το οποίο δεν είχα ανοίξει ακόμα. Μπήκε μέσα στο φορτηγό, διάλεξε κάτι, γιατί ήταν το γενέθλια της μάμας της και θέλει να με στηρίξει, όπως και εγώ τους στήριξα όταν ξεκίνησαν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Θέλω να μας πεις λίγο και τα ωράρια, για να ξέρει ο κόσμος πότε να έρχεται να σε βρει μέσα, να πείτε έναν καφεδάκι. Βεβαίως. Κοίταξε, επειδή είμαι μόνος μου, τα ωράρια είναι σταθερά, αλλά αλλάζουν τις μέρες που να έχω και εγώ τα γυρίσματα για τις εκπομπές μου, τις οποίες συνήθως ενημερώνουν τον κόσμο. Είναι στις 10 το πρωί, γιατί όπως είμαι μόνος μου, θέλω να προλαβαίνω να κάνω και κάποιες άλλες δουλειές το πρωί. Καμιά τράπεζα δεν είναι αυτό. 10 με 1,5 και 2,5 με 7. Λοιπόν, ακούει ο κόσμος, μπορεί να έρθει και ακάλεστο σε αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, βεβαίως, και να πιει και το καφεδάκι του, να πάρει και το φκιόρον του, όπως θα λεγόταν έτσι το μαγαζί, και να φύγει χαρούμενος. Μα ρε, μόνο χαρά μπορεί να σου προσφέρει ένα φυτό, να σου αλλάξει τη διάθεση σου. Εγώ, ας πούμε, που ζω μόνος μου, βλέπετε με, ενώ μιλούσα τους επότιστατα να τα περιποιηθώ, να τα κάνω. Τελικά, μα τους μιλάς, μεγαλώνουν. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται, ναι. Ξαναπελανίσκουμε εμείς. Κοίταξε, αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, σίγουρα θα πελάνεις. Αν πιάσεις τον εαυτό σου και λαλείσαι λίγο περίεργα πράγματα, θα το ψάξουμε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ δεν είσαι καθόλου κάχτος, γιατί σου κάναμε και εμείς το ποδαρικό εδώ τώρα με το δέξι. Μια χαρά, καλές δουλειές, Νικόλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί πάντα με στηρίζετε, πάντα είστε δίπλα μου. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι μόνο υγεία. Τίποτε άλλο. Τα άλλα έρχονται. Και βεβαίως Φύτος και Πόλα. Βεβαίως.